Καλησπέρα κυρία Χαλιού. Καλησπέρα σας. Νότιος τομέας, έτσι πρέπει να τα διευκρινίζουμε τώρα αυτά. Νότιος τομέας, ναι, με το κουκουέ. Νότιος τομέας. Λοιπόν, βλέπετε τι συμβαίνει με τα ελληνοτουρκικά, με την Κυπριακή ΑΟΣ. Να αρχίσουμε από εκεί που είναι το πιο επίκαιρο, έτσι, και με τη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής, ναι, 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 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω διαβάσει και τις δηλώσεις του Δημήτρη Κουτσούμπα και θα ήθελα λίγο το σχόλιο σας πάνω σε όσα γίνονται. Εμείς λέμε ότι αυτές οι εξελίξεις είναι επικίνδυνες, γενικότερα στην ευρύτερη περιοχή, και ακριβώς αποτελούν για το λαό μας μεγάλο πεδίο για να συνειδητοποιηθεί πόσο πραγματικά ταυτίζονται και οι πολιτικές των κομμάτων του αστικού συστήματος σε στρατηγικά ζητήματα, σε θέματα που άπτονται της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στις μεγάλες αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς που έχουν ισχυρά υπεριαλιστικά κράτη για την περιοχή μας. Φτιάχνεται ένας νέος ενεργειακός χάρτης, οπότε ο καθένας θέλει να έχει το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτή την πίτα ενδεχομένως. Ακριβώς. Έχουν ανάψει το φτύλι για τα καλά στη γύρω περιοχή. Όλοι οι υπεριαλιστικοί οργανισμοί που υπερασπίζονται και όλα τα κόμματα πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος, οι οργανισμοί δηλαδή που συμμετέχει η χώρα μας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία θεωρούμε ότι έχουν σοβαρές ευθύνες. Και για τον εφησυχασμό δηλαδή που έχουν καλλιεργήσει στο λαό μας. Γίνονται δηλαδή, είναι παράδοξο να γίνονται γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ. Έχουν ξεκινήσει ανεξάρτητα από το αν η Τουρκία θέλει να βγάλει τώρα υδρογονάνθρακες, φυσικό αέριο ή όχι, ή στο μέλλον. Το ζήτημα είναι ότι με τις πλάτες της ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η γειτονική χώρα καταλαμβάνει έδαφος στην Κυπριακή ΑΟΣ. Και είναι τουλάχιστον ανησυχητική η δήλωση και των ατοϊκών συμμάχων, σε εισαγωγικά το βάζουμε αυτό, που κάνουν λόγο για αξίωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΑΟΣ. Δηλαδή, δεν παίρνουν ξεκάθαρη θέση πως η ΑΟΣ είναι Κυπριακή. Νύπτουν τα σχήρα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να έχει δίκιο και να μπορεί να αξιώνει η τουρκική αστική τάξη από την πλευρά της το δικαίωμα για γεωτρήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Και εμείς πολύ καθαρά, σαν Κομμουνιστικό Κόμμα, προειδοποιούμε το λαό μας ότι δεν πρέπει να εφησυχάζει, γιατί ο εφησυχασμός ανοίγει την όρεξη και της τουρκικής αστικής τάξης και των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ και φυσικά όλες αυτές οι ευθύνες που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και τα υπόλοιπα κόμματα πολλαπλασιάζονται. Ακριβώς επειδή την ώρα που μας λένε πως δεν υπάρχουν χρήματα, ας πούμε, για το λαό μας, για την υγεία, για την παιδεία, για τους μισθούς μας, για τις συντάξεις, την ίδια ώρα έχουμε χρυσοπληρώσει από τον κρατικό προϋπολογισμό 4 δισεκατομμύρια ευρώ τώρα για τις πολεμικές ανάγκες του ΝΑΤΟ, για τις πολεμικές τους επιχειρήσεις. Για την επιβίωση της πολεμικής βιομηχανίας της Αμερικής, της Γαλλίας. Ακριβώς. Στέλνονται Έλληνες φαντάροι έξω για αυτές τις επιχειρήσεις. Και μάλιστα είναι αυτός ο λόγος που και ο ίδιος ο Τραμπ έδωσε τα συγχαρητήριά του, τα μπράβο, στην Ελλάδα, που είμαστε η πρώτη χώρα από τα μέλη του ΝΑΤΟ που ουσιαστικά είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις στη συμμαχία αυτή, για να μπορούν βέβαια ανενόχλητα να υλοποιήσουν και όλες τις πολεμικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Μπορεί άραγε, αναρωτιέμαι το εξής τώρα. Εντάξει, όλο αυτό μπορεί να στήσουν κάτι που θέλουν για να πουλήσουν, έτσι, είτε είναι τα F-35 από τα πάρει η Τουρκία. Για να περάσουν και όλα αυτά τα σχέδια που έχουν αυτοί οι οργανισμοί απέναντι στους λαούς. Η Ελλάδα μπορεί να αντισταθεί σε αυτό. Εμείς λέμε ότι όλοι οι λαοί, και βεβαίως και η Ελλάδα μπορεί να αντισταθεί. Ο ελληνικός λαός και οι γείτονες λαοί δεν έχουν κάτι να χωρίσουν. Δεν έχουν να χωρίσουν τα συμφέροντα ουσιαστικά των αστικών τους τάξεων. Αυτοί ανταγωνίζονται μεταξύ τους και όχι μόνο οι γειτονικοί λαοί. Στην περιοχή έχουν συμφέροντα Αμερικάνοι, Ρώσοι, Κινέζοι, Γερμανοί. Και στην Τουρκία. Μην εξαιρέσουμε και Ισραήλ και Ιράν και Τουρκία και λοιπές περιφερειακές δυνάμεις που έχουν επίσης τα δικά τους τοπικά και περιφερειακά συμφέροντα, έτσι, σε όλο αυτό. Ο ελληνικός λαός με αυτούς τους λαούς. Πρέπει λοιπόν πολύ υπεύθυνα να σκεφτούν τι ακριβώς διακυβεύεται εδώ πέρα, προκειμένου να περάσουν τα δικά τους τα συμφέροντα, για τα κέρδη τους δηλαδή, να χύνεται αίμα ουσιαστικά, να χάνονται ζωές, να υπάρχουν προσφυγόπουλα, να πνίγονται προσφυγόπουλα στο Αιγαίο. Και είναι και Παγκόσμια Μέρα σήμερα. Και ακριβώς σήμερα είναι και αυτή η επέτειος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι
Όχι μόνο αυτές οι συμμαχίες ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αμερικάνων κλπ. Δεν έχουν φέρει ασφάλεια στις χώρες, στη δική μας χώρα και τις υπόλοιπες. Ίσα ίσα μας έχουν μπλέξει πολύ χειρότερα, πολύ περισσότερο σε τέτοιους επικίνδυνους σχεδιασμούς. Είναι πολύ επικίνδυνες οι καταστάσεις, δηλαδή ακόμα και για κρίσεις μιλάμε που θα μπορούσαν να φέρουν και άλλες καταστάσεις και πολέμους δηλαδή. Στο εσωτερικό. Και νομίζουμε ότι αυτά δεν μπορούν να αποφευχθούν όταν είμαστε μέσα σε αυτούς τους υπεριαλιστικούς μηχανισμούς που έχουν αυτά τα σχέδια που βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται για τα συμφέροντά τους. Άρα η μόνη λύση πραγματικά ρεαλιστικά συμφέρουσα για τους λαούς είναι να απεμπλακούμε από αυτούς τους μηχανισμούς, από αυτούς τους σχεδιασμούς, να πούμε και με τη θέλησή μας κιόλας. Άκουσα μία άποψη που είπε κάποιος ότι το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που έχει μια καθαρή άποψη, θέλει να κάνει την Ελλάδα κούβα της Μεσογείου. Κούβα της Μεσογείου. Θέλουμε ναι, να έχω κάνουμε... ακούσει αυτή την άποψη. Θέλουμε να κάνουμε τη, σοσιαλιστική... Θέλουμε να κάνουμε τη σοσιαλιστική Ελλάδα. Εμείς σαν κομμουνιστικό κόμμα έχουμε στηρίξει όλες τις χώρες, όλα τα κομμουνιστικά κόμματα που έχουν επιχειρήσει να ζήσουν με διαφορετικό τρόπο, τέλος πάντων, να εγκαθιδρύσουν σοσιαλιστικούς σοσιαλισμό. Και έχουμε όμως κάνει και κριτική και σε χώρες και σε κόμματα που μπορεί να αυτό αποκαλούνται σοσιαλιστικά, κομμουνιστικά, βλέπε Κίνα, έτσι, που υποτίθεται ότι έχουν και σοσιαλιστική έτσι, κυβέρνηση. Δεν είναι, είναι μεγάλο, ισχυρό καπιταλιστικό κράτος. Κάνουμε κριτική και για πισωγυρίσματα που μπορεί να κάνουν αυτές οι χώρες. Εμείς λέμε ότι υπάρχει πείρα, οι λαοί έχουμε την πείρα και από προηγούμενες χώρες που έχουν οργανώσει έτσι, την παραγωγή και την οικονομία τους. Και μπορεί ο λαός μας, ειδικά ο λαός μας, σε αυτή τη χώρα που ζούμε, με αυτό το νορικτό πλούτο, με αυτό το επιστημονικό προσωπικό που έχουμε, με αυτό το δυναμικό που έχουμε, τους εργαζόμενους, τον ήλιο, τη θάλασσά μας κλπ. Μπορούμε να ζήσουμε με αυτό τον τρόπο παραγωγής, με μοναδικό έτσι, συμφέρον, την ικανοποίηση των δικών μας, των εργατικών, δηλαδή σύγχρονων αναγκών. Τώρα αυτό το να κάνουμε κούβα της Μεσογείου, εμείς θέλουμε ναι, να γίνουν όλες οι χώρες, πρώτα απ' όλα οι δικοί μας, εδώ πέρα παλεύουμε, να γίνουν χώρες που να, ουσιαστικά να ζουν οι εργαζόμενοι με διευρυμένα εργασιακά, εργατικά δικαιώματα, να είναι αυτοί οι κυρίαρχοι της οικονομίας και της κοινωνίας, αυτοί που παράγουν τον πλούτο να μπορούν και να τον καρπώνονται. Δεν είναι αυτό βέβαια τώρα που διακυβεύεται στις εκλογές της 7 Ιούλη. Ναι. Δεν εθεροβατούμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και τα ποσοστά μας και τον αρνητικό συσχετισμό και τα πάντα. Καταλαβαίνουμε σε τι φάση βρίσκεται και το εργατικό κίνημα και γενικά το λαϊκό κίνημα και ο λαϊκός παράγοντας σήμερα και η συνείδηση των εργαζομένων. Εμείς αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι τώρα στις 7 Ιούλη αυτό που διακυβεύεται είναι αν θα ενισχυθεί το ΚΚΕ. Γιατί είναι η μόνη προϋπόθεση για το λαό μας προκειμένου να ψηλώσει και τον πόη των διεκδικήσεών του. Για να δημιουργήσει τη δική του δυναμική και για την επόμενη μέρα. Για να βγει ενισχυμένος ο λαός. Το κρατάω αυτό ως τίτλο και με αυτό να σας καληνυχτήσω. Να ψηλώσει τον πόη του λαού. Και των διεκδικήσεών του. Γιατί εμείς λέμε ότι εδώ πέρα θα είναι βάρβαρα τα μέτρα. Ακριβώς θα είναι βάρβαρα τα μέτρα, όποια κυβέρνηση και να είναι. Δεν έχει σημασία αν θα είναι λιγότεροι ή περισσότεροι οι βουλευτές του ενός ή του άλλου κόμματος, όταν έχουν την ίδια ακριβώς πολιτική και έχουν συμφωνήσει σε όλα. Σημασία έχει να βγει ενισχυμένο το ΚΚΕ για να ψηλώσει και ο λαός μας. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Χαλιού. Καλή επιτυχία, εύχομαι. Καληνύχτα, να καλό βράδυ. Καλά. Καλό βράδυ.